Για να δούμε τι θα μας δώσει ο Θεός μας, για να δώσουμε στα παιδιά Του. Τι θα μας χαρίσει για να χαρίσουμε στα παιδιά Του, τι θα μας δώσει για να δώσουμε στα παιδιά Του. Πρώτο-πρώτο, θα δώσουμε αυτό που μας έδωσε. Και ποιον είναι αυτό? Το μεγαλύτερο, λέγει, δώρο που έχει ο άνθρωπος να κάνει στον συνάνθρωπό του, είναι να τον αγαπά. Μόνο να τον αγαπά μέχρι σημείου, λέγει, να δώσει και τη ζωή του δια των αδερφών. Μεγαλύτερη από αυτήν την αγάπη δεν υπάρχει, λέγει ο Θεός μας. Το να θυσιαστεί, λέγει, ο ένας για τους πολλούς. Παράδειγμα, μη γέννητο. Επιτρέψει ο Θεός ένα πόλεμο και μας επιτεθούν οι βάρβαροι. Ήδη προετοιμάζονται. Και εκείνο το οποίο μας απομένει είναι να επιστρέψουμε εμείς κοντά στο Θεό και να μην φοβηθούμε. Εάν δεν επιστρέψουμε όμως, να έχετε υπόψη σας ότι θα πάθουμε πολλά δεινά. Δηλαδή, αν δεν μετανοήσει αυτός ο κόσμος, θα πάθουμε πολλά δεινά, πολλά κακά. Τούτο συνέβαινε με τους Εβραίους. Όταν ήσαν κοντά στο Θεό, δεν μπορούσε να τους νικήσει κανείς. Όταν εγκατέλειπαν τον Θεό, επέτρεπε ο Θεός τα βάρβαρα έθνη, τους έπιαναν, τους έσφαζαν, τους ελίστευαν, τους έπαιρναν όλη την περιουσία, τους έπιαναν και τους ιδίους και τους μετέφεραν εχμαλώτους. Εις την χώρα εις την οποία έκαναν την αρχή του πολέμου. Τούτο συμβαίνει και με εμάς τους Εβραίους, διότι οι Εβραίοι είναι το πεφυλημένο έθνος του Θεού. Τους αγαπά ο Θεός. Δεν ήθελαν όμως να αγαπήσουν την μεγάλη του θυσία που έκανε. Και επειδή δεν το εδέχθησαν αυτό και τον εσταύρωσαν, επήρε τη χάρη του ο Θεός από εκείνους τους Εβραίους και το έφερε σε εμάς τους ειδωλολάτρες. Εμείς εμπιστεύαμε στα είδωλα, παιδάκια μου. Δεν εμπιστεύαμε στο Θεό. Τούτα που βρήκαμε έχουν χυθεί ποταμοί αιμάτων για να τα βρούμε. Δι' αυτόν τον λόγο, επειδή δεν τα εκτιμούμε, να μην περιμένουμε από τον Θεό να αντέχει πολύ. Αντέχει, μακροθυμεί, όμως όταν ξεχυλήσει το ποτήρι της υπομονής του, αλίμονό μας τι θα γίνει. Αλίμονό μας. Αγάπη δηλαδή είναι αυτή η οποία ξεκινά ένα στρατιώτης από το σπίτι του. Αν δεν έχει γυναίκα, αν έχει γονείς, έχει αδερφούς και φεύγει να πολεμήσει. Να υπερασπίσει τι? Να υπερασπίσει τη μητέρα του που δεν μπορεί, την αδερφή του που δεν μπορεί, τον πατέρα του που είναι γέρος. Να υπερασπίσει δεύτερο την πίστη αυτήν που έχουμε και να υπερασπίσει τρίτον την πατρίδα του. Δηλαδή πάει αυτός ο στρατιώτης από την αγάπη που έχει να θυσιαστεί αυτός για να γλιτώσουμε εμείς. Είναι τούτο που λέγει ο Θεός, ότι μεγαλύτερη αγάπη από αυτή δεν υπάρχει. Και βλέπεις το παιδί να ξεψυχά μέσα στη μάχη, να χύνει το αίμα του, για να κάνει τι? Να υπερασπίσει, λέγει, την πίστη, την πατρίδα και την οικογένεια. Τούτα τα τρία υπάρχουν σήμερα. Να τα ερευνήσουμε, να δούμε αν υπάρχουν. Πίστες, πέστε μου ποιος πιστεύει σήμερα. Δεν βλέπετε στις τηλεοράσεις τι γίνεται, δεν ακούτε? Μίλησε για τον Θεό και αμέσως θα σου πούνε ότι είσαι καθυστερημένος. Στον δρόμο.
ο πιστοδρομικός πίσω από τον κόσμο δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Για όλα να μιλούμε, για το Θεό να μην αναφέρομαι ούτε να μιλήσουμε. Αυτή είναι η σημερινή κοινωνία και δι' αυτή η δημοσιογραφίσκη. Ο Θεός να μας φυλάει από αυτούς. Ξέρετε πως διαστρεβλώνουν την αλήθεια και την κάνουν ψεύδος. Ξέρετε ότι πιάνουν το φως και το κάνουν σκότος. Ξέρετε ότι μεταστρέφουν τα πάντα. Φτάνει να μην ακουστεί το όνομα του Θεού. Αυτό κάνουν. Η οικογένεια, για να τη δούμε κι αυτή. Υπάρχει οικογένεια σήμερα στην Ελλάδα? Ανοίξαμε τις πόρτες και τα σύνορα της Ελλάδος και εισήλθαν μέσα όλες οι φυλές της γης και της και γλώσσας. Γέμισε η Ελλάδα μας με γυναίκες οι οποίες δεν φοβούνται το Θεό. Και οι Έλληνες νόμισαν ότι βρήκαν ευκαιρία και παρετούν τη γυναίκα τους με τα παιδιά τους και φεύγουν με μία Αλβανίδα, με μία Ρουμάνα, με μία Βουλγάρα, με μία Ουκρανέζα, με μία Ρωσίδα, εγκαταλείπουν την οικογένειά τους και πάνε με αυτές. Και μείναμε ως εκεί. Ξέρετε ότι εμφανίστηκε τώρα και μία άλλη βρωμερά ασθένεια, την οποία ο Θεός την έχει καλύψει με ένα νερό που δεν κινείται. Όσοι πήγατε στα Ιεροσόλυμα και φτάσατε σε μια περιοχή που λέγεται Νεκρά Θάλασσα, εκεί υπήρχαν 5 πόλεις. Μεταξύ των 5 πόλεων υπήρχαν 2 μεγάλες πόλεις και οι άλλες 3 ήταν μικρότερες και έμειναν στην Αγία Γραφή το όνομα Σόδομα και Γόμορα. Τι υπήρχε εκεί? Υπήρχε το φοβερότερο και το δεινότερο των αμαρτημάτων επί της γης. Υπήρχε η διαστρέβλωση της φύσεως και οι άντρες δεν έβλεπαν τις γυναίκες, μόνο οι άντρες έβλεπαν τους άντρες. Ανώμαλος και φοβερά αμαρτία. Όταν ο Χριστός μας γεννήθηκε πάνω στη γη, προτού τα μάτια του, τα ανθρώπινα μάτια του, εκείνος τα βλέπει όλα, είναι ο παντογνώστης. Προτού τα μάτια του ανοίξουν δια να ειδεί ο Θεός ως άνθρωπος τούτον τον κόσμο, εινέχθη όλες τις αμαρτίες. Φόνους, μοιχείες, αδικίες, λαλιές, φτώνους κτλ. Μία αμαρτία δεν εινέχθη να τη δει, να την αντικρίσει. Και αυτή ήταν η αμαρτία αυτή, η ανώμαλος, να πιάνει ο άντρας τον άντρα. Και έστειλε τον άγγελον του και κατέσφαξε, λέγει, όλους τους ανωμάλους πάνω στην γη, δια να μην ειδεί αυτή την αμαρτία. Και μετά γεννήθηκε. Μετά γεννήθηκε στον κόσμο τούτο. Τελευταίος, για να θρηνήσετε περισσότερο και να κλάψουμε περισσότερο, διαδόθηκε στην Ελλάδα μας αυτό το φοβερό αμάρτημα. Και συνήχθησαν αυτοί οι ανώμαλοι με αρχηγόν κόμματος. Δεν θα σας τον πω, τον ξέρετε. Και στάθηκεν εν το μέσο αυτών, πού νομίζετε? Στην
πλατεία κλαθμόνος. Έπαιγαν εκεί να κλάψουν τα χάλια τους, τα μαύρα. Πήγαν εκεί να κλάψουν και να χτυπούν το κεφάλι τους. Γιατί αυτό τους αξίζει και το φτύσιμο. Διότι ούτε τα σκυλιά δεν κάνουν αυτή την αμαρτία. Το σκυλί το αρσενικό πηγαίνει με το θηλυκό. Όλα τα ζώα πηγαίνουν τα αρσενικά με τα θηλυκά. Εκεί μαζεύτησαν για να φωνάξουν ότι εμείς δεν πάμε με τα θηλυκά, πάμε ο άντρας με τον άντρα. Και το εφώναζαν εν μέσω των Αθηνών. Εν μέσω της μιας και μοναδικής θρησκείας που έχουμε στον κόσμο, που λέγεται Ορθοδοξία. Και το χειρότερο, να οδηγούν, λέγει, τα τέκνα των Ελλήνων με ποια ευκολία μπορεί να κάνουν αυτή την αμαρτία. Πέστε μου, σας παρακαλώ, είδατε κανένα να διαμαρτυρηθεί γι' αυτό? Είδατε κανένα να φωνάξει? Είδατε αυτούς τους 300 βολευτές που ευολεύτησαν εκεί και παίρνουν τα χρήματα της Ελλάδος? Τους είδατε να υπερασπίσουν αυτήν την οικογένεια και να κρατήσουν την οικογένεια, να φυλάξουν την οικογένεια? Μήπως είδατε αυτούς τους 300 βολευτάς να ακυρώσουν αυτά τα οποία προηγούμενες κυβερνήσεις εθέσπισαν? Τι εθέσπισαν? Να πηγαίνουν οι κόρες του κόσμου να αμαρτάνουν και όταν μένουν έγκυες να πηγαίνουν να σκοτώνουν τα παιδιά χωρίς να τους πει κανείς τίποτε, να τους πληρώνουν, να τις πληρώνουν που θα πάνε να κάνουν αυτό το πράγμα. Οι εχτρώσεις, λέγει, δεν απαγορεύονται. Και αυτή τη στιγμή τιμωρεί ο Θεός του το έθνος μας, το τιμωρεί με το να μεταβληθεί εις έναν απέραντο γεροκομείο. Και δίπλα μας, να αυξάνονται και να πληθύνονται όσοι άμμος της θαλάσσης. Εκεί να γεννούν 8 και 10 και 12 και 15 παιδιά και εδώ να γεννούν ανάμιση παιδί κάθε μια μητέρα. Τούτο ανήκει σε μια Ελλάδα ολόκληρη. Ανήκει, λέγει, στις μητέρες όλης της Ελλάδος από ανάμιση παιδί. Το λοιπόν. Η πίστη την είπαμε προηγουμένως. Την οικογένεια την αναφέρομαι τώρα. Και ποιος θα κλάψει για αυτή την οικογένεια? Εφόσον κανείς δεν ενδιαφέρεται, εφόσον διαλύθη, εφόσον ενομιμοποιήθη η έκτρωση των τέκνων των Ελλήνων και απαριθμείται 1 εκατομμύριο παιδιά το χρόνο που σκοτώνουν οι μητέρες στην Ελλάδα. 1 εκατομμύριο το χρόνο. Ενομιμοποιήθηκε αυτό το κακό, το μεγάλο αμάρτημα. Και όταν επρόκειτο να υπογράψουν οι πρόεδροι της Ελλάδος, ούτε και τούτο το όνομα δεν το αναφέρω, κατέβηκε ένα Άγιος άνθρωπος, ο Επίσκοπος Φλωρίνης, και πήγαινε στο μέγαρο αυτό της Προεδρίας και μπήκε μέσα και πήγαινε στον Πρόεδρο και του λέγει προς Θεού, του λέει, μην υπογράψεις τέτοιο πράγμα, του λέγει, γιατί θα καταστραφεί και θα εξαφανιστεί η Ελλάδα. Και γύρισε ο Αθεόφοβος και λέει, καλά γέροντά μου, δεν θα το υπογράψω. Και όταν έφυγε από εκεί το υπόγραψε. Νομιμοποίησης λοιπόν των εκτρώσεων, αλλά νομιμοποίησης και κάτι άλλο. Αυτομάτου διαζυγίου.
Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είσαι ελεύθερος και ελεύθερη να αφήσεις τον άντρα σου και τα παιδιά σου και να πάλι με έναν ξένον άντρα. Δεν σε πιάνει ο νόμος. Ο νόμος δεν σου κάνει τίποτε. Ελεύθερος λέγει, είναι ελεύθερη, είναι να κάνει ό,τι θέλει. Και έχουμε αυτά τα τρία τα κακά. Έκτρωσης, διάλυσης της οικογενείας με το αυτό, με το διαζύγιο. Και το τρίτο, το οποίο είναι φοβερόν για τούτο, νομιμοποίηση λέγει της μοιχείας. Δηλαδή, να κάνει ό,τι θέλει ο άντρας και η γυναίκα, να μην υπάρχει νόμος για αυτούς. Το λοιπόν, και προχωρούμε να δούμε πίστες. Την είδαμε, την οικογένεια την είδαμε, να δούμε και λίγο την πατρίδα να δούμε. Ξέρετε, ακούσατε ένα όνομα ενός Γερμανο-Αμερικανο-Εβραίου που ονομάζεται Kissinger. Το ακούσατε ποτέ? Είναι αυτός ο οποίος έβαλε τους Τούρκους στην Κύπρο και την κατέσφαξε. Είναι αυτός ο οποίος άνοιξε τα σπήλα εκείνου του ανυπερασπίστου λαού. Λαός ο οποίος είναι αδερφοί μας, δεν είναι ξένοι φίλοι. Είναι το ίδιο νέμα, είναι τα ίδια ιδανικά, είναι η ίδια πίστη, είναι η ίδια οικογένεια. Ανυπεράσπιστος λαός, και έβαλε αυτό το τέρας της κολάσεως, έβαλε τους Τούρκους και μπήκαν μέσα στην Κύπρο και τα δεινά τα οποία υπιέστη ο λαός εκείνος. Τούτος ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Τα παιδιά μας απαγορεύεται να μάθουν. Απαγορεύεται. Να μην μάθουν τίποτε. Δια ποιο λόγο? Γιατί να μην είμαι θα εχθροί με τους Τούρκους. Αυτή είναι η μανία τους. Να μην ξέρουμε την ιστορία μας. Και τούτα τα είπε εκείνος ο παραμορφωμένος διάολος της σχολάσεως που λέγεται Kissinger, όταν το 1996 μετέβαινε στην Άγκυρα, στην Τουρκία, και έκαναν ένα συνέδριο, λέγει οι Τούρκοι, αμερικανοτουρκικής φιλίας, και ήταν αυτό το τέρας εκεί. Και το επαρασημοφόρησαν οι Τούρκοι. Και τι είπε αυτό το τέρας της κολάσεως? Λέγει, η Ελλάδα πρέπει να εξαφανιστεί από το χάρτη της γης. Για να την εξαφανίσουμε, λέγει, από το χάρτη της γης, να μην υπάρχει, μίλησε με αυτόν τον τρόπο αυτόν τον τέρας, πρέπει να πολεμήσουμε τρία πράγματα. Τρία. Αν τα πετύχουμε, λέγει, θα την εξαφανίσουμε. Πρώτον, λέγει, τη γλώσσα. Να μην μπορούν να διαβάσουν την ιστορία. Ξέρετε ότι αν πάρετε ένα παιδί τώρα, όχι του γυμνασίου, του λυκείου που είναι έτοιμο να πάει στο πανεπιστήμιο, και το βάλετε να διαβάσει ένα ψαλμό από το ψαλτήρι της Εκκλησίας, δεν θα αρθρώσει ούτε μία λέξη. Θα νομίζει ότι είναι κινέζικα. Τη γλώσσα, αν είπε αυτόν το τέρας της σχολάσεως, πρέπει να την εξαφανίσουμε. Και βρέθησαν δυστυχώς άνθρωποι στην Ελλάδα, οι οποίοι ονειρεύονται να γίνουν πρόεδροι της Ελλάδος, να γίνουν κυβερνήτες της Ελλάδος, και έβγαλαν την πρώτη απόφαση εναντίον της ελληνικής γλώσσης. Καταργούνται οι τόνοι, καταργούνται οι ψηλές, καταργούνται οι δασίες, καταργούνται οι κλήσεις, καταργούνται τα πάντα. Είστε ελεύθεροι, λέγει, να γράφετε όπως θέλετε.
Για την ώρα που θα πεις αυτή, έχει πολλές έννοιες αυτή. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί, αυτή η γυναίκα που είναι εκεί, το αυτή που είναι εδώ. Τώρα από τα τρία ποιον είναι αυτό? Δεν ξεχωρίζουν. Τα έκαναν όλα ίσα. Και έτσι δεν μπορούν οι Έλληνες να συνεννοηθούν ανάμεταξύ τους. Πηγαίνουμε πίσω σε αυτόν τον τέρας της κολάσεως που λέγεται Kissinger, για να το δούμε το 1996 στην Τουρκία να παρασημοφορείται από τους Τούρκους και να υψώνεται και να λέγει ότι θα εξαφανίσουμε την Ελλάδα αφού εξαφανίσουμε τη γλώσσα πρώτα. Δεύτερον, αφού εξαφανίσουμε την οικογένεια, τούτα τα δύο τα έχει πετύχει ως τώρα. Και όταν έφτασε στο τρίτο, εξερόβηξε ο αχρίος αυτός άνθρωπος, εγέλασε και λέγει την πίστη, αλλά είναι το δυσκολότερο, λέει. Δεν μπορεί να βγάλει την πίστη από τον Έλληνα. Πού να την βγάλει? Όπου υπάρχει Έλληνα στον κόσμο, η πίστη είναι ριζωμένη μέσα στα κόκαλά του, στο βάθος, στο μυελόν των οστέων. Μπορεί να τον εξαφανίσει ο Kissinger, δεν μπορεί. Αλλά τούτα είπε αυτό το τέρας. Δι' αυτόν τον λόγο μην νομίζουμε ότι είναι εύκολες οι μέρες που περνούμε. Όταν τα βλέπετε αυτά και καταστρέφονται, είναι σχέδιο του Αντιχρίστου. Ο Αντίχριστος πολεμεί. Ο Αντίχριστος μάχεται. Ο Αντίχριστος θα μας αφανίσει. Γι' αυτό να προσέχουμε πολύ, παιδιά μου, διότι περνούμε δύσκολες ημέρες και σημεία των καιρών φοβερά. Πίστες, λοιπόν, αγάπη πρώτα και δεύτερον, τι μας έδωσε να δώσουμε στα παιδιά του ο Θεός? Την παρηγορία. Να παρηγορούμε ο ένας τον άλλο και να παρακαλούμε τον Θεό μας να μας ενισχύει στον αγώνα μας. Να μην λέγουμε λόγια τα οποία είναι άπρεπα κατά την ώρα της προσευχής. Βαρέθηκα, δεν αντέχω πια. Γιατί να μου το κάνει ο Θεός? Δεν βλέπει τους άλλους. Όλος σε μένα έρχονται. Τούτα είναι λόγια του διαβόλου. Και λυπάται ο Θεός όταν τα λέμε αυτά. Παρηγορία, λοιπόν, αγάπη, να παρηγορούμε, και αυτή είναι δοσμένη από το Θεό, διότι δεν είναι εύκολο ο καθένας να παρηγορήσει τον άλλο. Είναι πολύ δύσκολο. Να παρηγορήσεις άνθρωπο σήμερα είναι δώρον Θεού. Να το ξέρουμε αυτό. Εάν δεν σου το δώσει ο Θεός να παρηγορείς τον αδερφό σου, δεν μπορείς να το κάνεις. Δι' αυτό, επειδή μας το έδωσε ο Πανάγαθος Θεός το δώρο του τούτο, το δίδαμε και εμείς τα παιδιά του. Δώρο δικό του είναι. Και το τρίτο είναι η προσευχή. Να προσευχόμεθα ο ένας για τον άλλο. Να προσεύχεται αυτός που σας μιλά για σας, να προσεύχεστε και εσείς για αυτόν που μιλάει, για να τον φυλάει ο Θεός και να τον ενισχύει. Και έτσι με αυτήν την αγάπη, με αυτήν την παρηγορία, με αυτήν την προσευχή να ενισχυόμεθα εις αυτόν τον κόσμο και ο Θεός μας που είναι από ψηλά θα μας δώσει ό,τι το ζητούμε, φτάνει να είναι δίκαιο, λέγει. Φτάνει να είναι δίκαιο. Και όταν είναι δίκαιο, λέγει, προτού ακόμη μου το ζητήσεις, εγώ θα σου το δώσω, διότι ξέρω τι σου λείπει. Επικάλεσε με, λέγει, εν ημέρα θλίψεώς σου και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Όταν είσαι στη θλίψη, λέγει, φώναξε μου, εγώ θα σε γλιτώσω, λέγει, και εσύ θα με δοξάζεις. Και το άλλο, το οποίο είπε ο Κύριός μας, είναι επίρρυψον επ' εμέ τη μέρημνά σου και εγώ θα σε διαθρέψω. Πες μου τι σε απασχολεί και εγώ θα σου το δώσω προτού μου το ζητήσεις, φτάνει όμως να είσαι με την πίστη κοντά. Αυτό θα κάνουμε, παιδάκι μου, και με αυτά θα κλείσουμε και τη σημερινή ημέρα.